Όπως τους χωρισμένους, όχι όπως τους ερωτευμένους. Νέα ήθη και στις λαϊκές αγορές, οι οποίες επαναλειτουργήσαν μετά από 1,5 περίπου μήνα υπό αυστηρά μέτρα. Ο Αλφα βρέθηκε στη λαϊκή αγορά στο χώρο στάθμευσης επαμεινώντας στη Λεμεσό. Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες στην περιφραγμένη πλέον λαϊκή αγορά, υπάρχει μία είσοδο στην οποία λειτουργός των υγειονομικών υπηρεσιών μετράει την θερμοκρασία των επισκεπτών, ενώ στο ίδιο σημείο υπάρχουν αντισηπτικά, μάσκες και γάντια. Οι υπεύθυνοι εδώ φροντίζουν να κρατούν τις αποστάσεις και πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε ο κάθε ένας προσωπικά. Ο κάθε ένας προσωπικά να κρατεί αυτές τις αποστάσεις για το καλό των δικών μας και να αποφύγουμε εξάπλωση και να έχουμε χειρότερα μέτρα στο μέλλον. Οι αποστάσεις τηρούνται. Με τις μασκούδες, με τα γάντια τους, μια χαρά είναι όλα. Τηρούνται, έχει το πρωί που μας βουρούν πίσω. Οι αρμόδιοι τρέχουν μας πίσω να προσέχουν. Για να εφαρμόζουμε και τα μέτρα. Οι καταναλωτές επέστρεψαν στη λαϊκή αγορά φορώντας όλοι σχεδόν προστατευτικές μάσκες και ψωνίζοντας υπό το άγρυπνο βλέμμα των υγειονομικών λειτουργών και της αστυνομίας. Οι λαϊκές δεν έπρεπε να κλείσουν, έπρεπε να μείνουν ανοιχτές. Όπως και σε άλλες χώρες, ο κόσμος επέστρεψε και όσοι δεν επέστρεψαν σήμερα θα επιστρέψουν τις άλλες ημέρες. Τα μέτρα που λαμβάνονται επιθεώρησε το πρωί και ο Δημάρχος της πόλης Νίκος Νικολαίδης, συνοδευόμενος από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει τάξης, υπάρχει ηρεμία, ο κόσμος ψωνίζει. Κοιτάξτε, είναι πρωτόγνωρες αυτές οι συνθήκες και χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια για να συνηθίσει και ο κόσμος και οι έμποροι. Ότι θα πρέπει για κάποιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον ακόμα να ζούμε κάτω από αυτές τις ελεγχόμενες συνθήκες. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπήρξαν οποιασδήποτε καταγγελίες, αλλά οι αρμόδιοι αρκέστηκαν στις υποδείξεις και παρατηρήσεις κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας της αγοράς.